Λοιπόν, είδαμε την πρότασή σας. Θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνη κίνηση από την πλευρά σας να το θέσετε σε δημόσια διαβούλευση, δηλαδή να πάρετε την άποψη των πολιτών που ενδιαφέρονται και κυρίως των ανθρώπων της εστίασης, αλλά και των απλών πολιτών, γιατί μιλάμε και για τα δημοτικά τέλη. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το κομμάτι των δημοτικών τελών, κύριε Δήμαρχε. Ακούσαμε και τους ανθρώπους της εστίασης, αλλά ακόμα και τους πολίτες που λένε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα να ανταποκριθούν όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά σε οποιαδήποτε πόλη. Γιατί από μια γρήγορη έτσι ματιά που έριξα και το δικό μου ρεπορτάζ, φαίνεται ότι σε αύξηση των δημοτικών τελών πάει σχεδόν το σύνολο των Δήμων της Κρήτης. Γιατί πολύ απλά το κεντρικό κράτος έχει κάνει αφέμαξη από πολλούς πόρους αυτοδιοικητικούς. Ναι, εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Υπάρχουν τα δημοτικά τέλη, τα τέλη καθαριότητας και οδοκαθαρισμού. Βεβαίως. Μαζί με τον δημοτικό φόρο και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Έτσι. Δημοτικά τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και είναι γενικά τέλη. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ. Έχουν να κάνουν με την πλειοψηφία είδαμε. Των πολιτών. Έτσι, αυτά έχουν να κάνουν με το σύνολο σχεδόν των πολιτών, διότι βεβαίως υπάρχουν με τα νοικοκυριά όλα. Ευπαθών ομάδων, αλλά μπορεί κανείς να πει ότι αφορούν όλους. Εκεί η αύξηση η οποία έγινε ήταν η αύξηση η οποία ισοσκελίζει το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών και είναι μια μικρή αύξηση. Είναι εκεί όπου είχε κινηθεί η συζήτηση και από την προηγούμενη από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν αυτό θα έπρεπε να είχε κλείσει ως θέμα, κύριε Δήμαρχε. Θυμάστε ότι κινήθηκε μεταξύ του μιλώντας για να πάρουμε να πλουστεύσουμε λίγο τη συζήτηση για τον πρώτο συντελεστή. Ήταν μεταξύ του 1 ευρώ και του 1 ευρώ και 10 λεπτά. Εμείς πήγαμε στο 1,05 και για έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, ότι περιμένουμε ότι θα έχουμε μία πολύ σημαντική υστέρηση από το τέλος ακίνητης περιουσίας λόγω της αλλαγής στις μεταβιβάσεις, στην βεβαίωση μειοφυλής. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο τεχνικό, έτσι, ωστόσο είναι απόλυτα κατανοητό. Θα δημιουργήσει μία καθυστέρηση και εν τέλει αυτή η καθυστέρηση θα δημιουργήσει μία υστέρηση στα έσοδα του 2024 ειδικά. Έγινε λοιπόν μία λελογισμένη μικρή αύξηση εκεί. Θέλω λοιπόν να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν συνδέεται με την γενικότερη οικονομική κατάσταση του Δήμου και ότι δεν μεταθέτουμε τα βάρη στους δημότες από μια γενικότερη δυσπραγία. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα που έχει να κάνει με την καθαριότητα κυρίως, όπου γνωρίζετε ότι τα κόστη από το 2022 έχουν αυξηθεί δραματικά. Και εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία τα θέτουμε με πολύ μεγάλη έμφαση και στην κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση, εκεί ας πούμε, το αυτοκεντρικό κράτος, κύριε Δήμαρχε, θέλει να εισπράττει και ήδη εισπράττει πόρους αυτοδιοικητικούς που υπό την κανονικότητα θα έπρεπε να είναι χρήματα στα χέρια των ΟΤΑ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να κάνουν ανταποδοτικά έργα στους πολίτες. Ακριβώς, και αυτό αφορά και μεταξύ άλλων, αλλά πολύ συγκεκριμένα, και το λεγόμενο περιβαλλοντικό τέλος, το λεγόμενο τέλος ταφής των απορριμμάτων, για το οποίο θα εισηγηθώ αύριο στην πρώτη δημοτική μας επιτροπή να προσφύγουμε μαζί με άλλους δήμους της χώρας ενάντια στην κεντρική κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΚΕΔΕ. Διότι πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η αφαίρεση της ανταπόδοσης είναι κάτι το οποίο αναιρεί τον ίδιο το χαρακτήρα του τέλους. Εισπράττονται περιβαλλοντικά τέλη από την κυβέρνηση και αυτά παραμένουν σε έναν κορβανά ο οποίος με κανέναν τρόπο δεν επιστρέπεται στην αυτοδιοίκηση. Σε αυτά τα θέματα θα είμαστε πάρα πολύ διεκδικητικοί. Έχουμε λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα
θέλετε να πάμε όμως, φαντάζομαι, ναι, στη συζήτηση νομίζω, από την οποία. Νομίζω ότι αυτό από καίει, την οποία ξεκινήσαμε. Και δεν είναι μικρό, ναι, το ποσοστό των, ναι, ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τα τέλη κοινόχρηστων χώρων. Είναι, είμαστε είναι, μια πόλη είναι, με έντονη εστίαση. Είναι οι επιχειρηματίες της εστίασης, τους οποίους πρέπει να πω ότι τιμώ και εκτιμώ. Και επίσης πρέπει να αποδοθούν εύσημα στους επιχειρηματίες της εστίασης, διότι έχουν φέρει την πόλη σε ένα σημείο που με και τη συμβολή και του Δήμου εγγράφεται πλέον και στον γαστρονομικό χάρτη της UNESCO. Mm-hmm. Είναι ένας γαστρονομικός προορισμός. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Να σας πω, τα τελευταία 15, ίσως 20 χρόνια η εστίαση στο Ηράκλειο έχει κάνει πολύ καλά βήματα. Τώρα, τα τέλη. Μέσα στα περιθώρια τα οποία είχαμε, τα οποία ήταν πάρα πολύ μικρά, προσπαθήσαμε να κάνουμε την απαρχή, το τονίζω, την απαρχή ενός εξορθολογισμού, έτσι ώστε από την ερχόμενη χρονιά, εφόσον δεν το έχουμε επιτύχει πλήρως αυτή τη χρονιά, να βρεθούμε σε ένα καθεστώς το οποίο θα είναι πράγματι δικαιοσύνης, ισονομίας και σωστής απόδοσης των τελών. Τι λέτε από το οποίο κάναμε, να το κατανοήσω, τι τι σημαίνει από την ερχόμενη χρονιά, δηλαδή αυτή τη χρονιά θα ισχύσουν αυτά τα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα, mm-hmm, αυτά τα, θα ισχύσουν τα δεδομένα τα οποία θα, στα οποία θα καταλήξουμε και ειλικρινά προσερχόμαστε στην διαβούλευση. Θέλουμε πράγματι να ακούσουμε και να διαμορφώσουμε την οριστική μας πρόταση. Υπάρχουν που ωστόσο, δηλαδή περιθώρια κάτι αλλαγή σε αυτή την πρόταση που έχετε καταθέσει. Υπάρχουν, μα αν δεν υπήρχαν περιθώρια, τι νόημα θα είχε να διαβουλεύεται κανείς. Θα ήταν τελείως προσχηματικό. Mm-hmm. Έτσι, θα ήταν απλώς για τα μάτια του κόσμου. Εμείς δεν το κάνουμε για τα μάτια του κόσμου, για τον ίδιο τον κόσμο γίνεται αυτό. Συνεπώς, πράγματι θα συζητήσουμε. Να σας πω ποιο ήταν το σκεπτικό μέσα στο πολύ μικρό περιθώριο που είχαμε. Πήραμε ως βάση αυτό το οποίο ίσχυε το 2019 και το οποίο μειώθηκε στο μισό με τον COVID και μετά ίσχυσε για 4 ολόκληρα χρόνια. Αυτή η πολύ μεγάλη μείωση, mm-hmm, ίσχυσε για 4 ολόκληρα χρόνια. Και βεβαίως είχε τεθεί το ζήτημα της επαναφοράς. Και αυτό το ξέρουμε, είχε γίνει η σχετική συζήτηση. Η βάση αυτή ήταν στο 167 ευρώ. Είπαμε να πάμε παρακάτω, ας βάλουμε και κάπως σχηματικά θα σας έλεγα εγώ 150 την βάση, χαμηλότερα. Και από εκεί και πέρα ας φτιάξουμε μία κλίμακα, ας κατέβουμε, ας ομαδοποιήσουμε την πόλη και αυτό, ξέρετε, ήδη διορθώνει ανορθολογισμούς που ίσχυαν. Δηλαδή, να υπάρχει μία γωνία στην οποία από τη μία μεριά ίσχυε το 167 και από την άλλη ίσχυε το 85. Μα είναι το ίδιο σημείο αυτό. Και ξέρετε, όταν και εγώ ασχολήθηκα για πρώτη φορά με το ζήτημα αυτό και βεβαίως ασχολήθηκα πολύ πριν από την ανάλυση, mm-hmm, των καθηκόντων, βρέθηκα με μία λίστα από την οποία δεν έβγαινε κανένα νόημα. Και όταν ζήτησα σε ποια βάση έχει φτιαχτεί, μου είπαν στην βάση της προηγούμενης. Και η προηγούμενη στη βάση της προηγούμενης. Και πώς, με οριζόντιες αυξομοιώσεις. Άρα επειδή είχαμε τα δεδομένα λίστα, στην πόλη αλλάζουν. Σε όλα συν 10%, mm-hmm, σε όλα μείον 10%, σε όλα συν 30, σε όλα μείον 50. Αυτό δεν είναι μια λογική. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια λογική. Είναι η οριστική λογική. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι η οριστική λογική αυτή. Θα εργαστούμε και θέλουμε την συνδρομή και των ανθρώπων της εστίασης και ειδικών. Θα αναζητήσουμε και τις καλύτερες πρακτικές, mm-hmm, και θα πάμε από το συντομότερο δυνατόν σε ένα σύστημα το οποίο πιστεύω ότι θα ικανοποιεί περισσότερο όλους. Για να το κλείσουμε το θέμα, να πάμε και σε θέματα που αφορούν και την καθημερινότητα των πολιτών. Κρατάμε λοιπόν το γεγονός ότι τα δημοτικά τέλη είναι αυτά που παρουσιάσαμε νωρίτερα και είναι αυτή η πρότασή σας. Και το κομμάτι της κοινωνικής, της δημόσιας διαβούλευσης είναι το θέμα με τους κοινόχρηστους χώρους. Είπατε για ένα χρονοδιάγραμμα και επιμένω στο ερώτημα, επειδή βλέπω ότι επιμένουν και οι τηλεθεατές. Μέχρι το χρονοδιάγραμμα αυτό, οι άνθρωποι της εστίασης θα πληρώνουν με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή
στον Δήμο Ηρακλείου, μέχρι να περάσει καινούργια πρόταση, που λέτε ότι μπορεί να έχει και αλλαγές. Για το 2024 θα πληρώσουν με αυτό το οποίο θα αποφασιστεί και μετά την διαβούλευση, ειδικά για τον χρόνο αυτό. Με ένα σύστημα το οποίο έχει μεγάλες δόσεις ορθολογισμού, θα σας έλεγα. Εξορθολογίζεται σε έναν βαθμό. Αν με ρωτήσετε αν θεωρώ ότι αυτή είναι η τέλεια πρόταση, θα σας πω όχι, δεν είναι η τέλεια πρόταση. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε το γεγονός ότι είναι δημόσια διαβούλευση, άρα υπάρχει η δυνατότητα από τη Δημοτική Αρχή, με τη βοήθεια ειδικών αλλά και των ανθρώπων της εστίασης, να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, μια χρυσή τομή που θα μπορούσε να επιλύσει ή να μειώσει τις διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πιστεύω ότι αυτό θα το επιτύχουμε για το 2025, κύριε Δασκαλάκη. Μάλιστα. Τώρα, εάν μπορούμε πράγματι να έρθουμε σε μια καλύτερη βάση από αυτή που προετοιμάσαμε, προφανώς θα το κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Ένα από τα θέματα, κύριε Δήμαρχε, που νομίζω θα είναι πάντοτε επικαιρότητα, δηλαδή αν μπορούσαμε να ζήσουμε 200 χρόνια και μετά από 200 χρόνια θα εξακολουθούμε στο Ηράκλειο να μιλάμε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα είναι πήγιο ή ένα αέριο μετά από 200 χρόνια το κυκλοφοριακό. Θα θέλατε να δείτε τι λένε οι πολίτες έτσι τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων σας για το τι ακριβώς ζητούν από εσάς και την δημοτική σας ομάδα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Περισσότερη καθαριότητα, βελτίωση του πρασίνου στην πόλη, πεζοδρόμια, κυρίως για τους πεζούς. Αυτά προς το παρόν μου έρχονται στο μυαλό. Σίγουρα θα είναι και άλλα πράγματα να βελτιωθούν. Επίσης, οι δρόμοι. Χρειάζεται ασφαλτόστρωση στους δρόμους του Ηρακλείου, γιατί εγκυμονούν κινδύνους και κυρίως για τα μηχανάκια. Πως είναι απαράδεκτη η πόλη. Γενικά είναι απαράδεκτη. Αυτά τα έσκος, τα σκουπίδια, οι κάδοι, να περάσει να τις δει ο ίδιος. Οι δρόμοι που είναι απροσπέραστοι, τελείως. Έχουμε ρημάξει όλα τα μάξα. Τα σκουπίδια ήθελα και εγώ να πω ότι μαζεύονται πολλά σκουπίδια και καθυστερούν να τα παίρνουν. Τα σκουπίδια και μόνο τα σκουπίδια είναι έσχος. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ δεν συμβαίνει πουθενά. Ειδικά εδώ απέναντι στο κυπάκι γίνεται χαμός. Μετά τα σκυλιά. Όλοι βάζουν, τα βάζουν όπου να είναι, ξέρω εγώ τι, και δεν μαζεύει κανένας τίποτα. Οι δρόμοι είναι χάλια, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν τίποτα. Αυτό είναι το Ηράκλειο. Η καθαριότητα πάνω απ' όλα, να φτιάξει δρόμους, να φτιάξει πλατεία, πιστεύω πως φτιάχνεται τώρα, λακκούβες, πολλά πράγματα. Και έχω εμπιστοσύνη, πάρκα, εμπιστοσύνη στον καλοκαιρινό, ότι θα τα κάνει. Καλή δύναμη το εύχομαι, καλή υπομονή. Καθαριότητα, πράσινο, να είναι κοντά στον πολίτη, να ακούσει τους πολίτες. Ναι, να είναι κοντά. Και να υπάρχει, δηλαδή, να υπάρχει διάλογο. Διάλογος, ναι, και στην καθημερινότητα. Εκεί νομίζω ότι είναι το θέμα. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι τα νερά. Τα νερά που έχουμε με αυτό το θέμα. Ίδρευση και τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια από την περιφέρεια, από γύρω-γύρω. Άμα πας στο Καρακοβούνι, άμα πας οπουδήποτε είναι χωματερές, παντού. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει. Είναι δυναμικός, είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός. Εγώ τον ψήφισα με χίλια, αλλά το κατεστημένο των 10 χρόνων έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Αν τα καταφέρει ο άνθρωπος, συνεχίζουμε μαζί του. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας. Αν τα καταφέρει ο άνθρωπος, συνεχίζουμε μαζί του. Είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν είναι εύκολη η πόλη το Ηράκλειο. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και λίγο πριν την εκπομπή. Βλέπετε ότι καθαριότητα και κυκλοφοριακό, αυτές οι κακοτεχνίες, οι λακκούβες, το οδόστρωμα, είναι απλά πράγματα που όμως είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ο καθένας για να κινηθεί πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν δρόμο. Για να βγάλει τα σκουπίδια του πρέπει να πάει σε ένα κάδο. Και βεβαίως όλα αυτά συνάδουν μια εικόνα στην πόλη. Θέλω να ξεκινήσουμε με την καθαριότητα, γιατί σε αυτό το βίντεο μίλησαν περισσότερο για την καθαριότητα. Ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα για εσάς. Και νομίζω ότι και η ευνηδιαστική σας επίσκεψη την πρώτη ημέρα του χρόνου στη μάντρα καθαριότητας του Δήμου δείχνει ότι έχετε ενδιαφέρον. Τώρα θα σας ρωτήσω σαν πολίτη και μετά σαν δήμαρχο.
Είστε ικανοποιημένος με την καθαριότητα στην πόλη του Ηρακλείου? Πολύ απλά, είναι το Ηράκλειο μια καθαρή μεγαλούπολη? Όχι, το Ηράκλειο δεν είναι μια καθαρή πόλη. Θα έλεγα ότι σημειακά έχουν γίνει βήματα και αυτό νομίζω ότι είναι δίκαιο να το πούμε. Το σύστημα των ραντεβού στο κέντρο έχει λειτουργήσει. Δημιουργεί ένα προηγούμενο, ξέρετε αυτό. Συνολικά, η πόλη δεν είναι καθαρή. Η πόλη, στην πόλη δημιουργούνται διαρκώς μικρές χωματερές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε εστιάσει και με μία προτεραιότητα. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι εκεί φρενάρει αυτό, αλλά είναι πολύ νωρίς να το πω αυτή τη στιγμή. Γιατί σίγουρα το ζήτημα αντιμετωπίζεται με μέτρα τα οποία πρέπει να είναι πολύ πιο συνολικά. Οι κάδοι, κάδοι που ξεχυλίζουν, κάδοι που μετακινούνται, κάδοι που είναι βρώμικοι. Οι κάδοι, όσο θα υπάρχουν κάδοι όπως τους γνωρίζουμε, και αυτό ξέρετε να μην το πάρουμε σαν δεδομένο, ότι θα υπάρχουν σε βάθος χρόνου αυτοί οι περίφημοι πλαστικοί κάδοι, δεν θα πρέπει βεβαίως να μετακινούνται, θα πρέπει να κλείνουν και θα πρέπει να καθαρίζονται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα αποκομιδής το οποίο να εξυπηρετεί. Θέλουμε έναν επανασχεδιασμό. Προχωράμε τώρα σε έναν επανασχεδιασμό. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί καταρχήν χαίρομαι και ευχαριστώ τους τηλεθεατές ότι έχουν μια πολύ μεγάλη διαδραστικότητα στο πρόσωπό σας. Στέλνουν αρκετά μηνύματα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφέρω όλα αυτά τα μηνύματα στον κύριο Δήμαρχο και ειδικά για συγκεκριμένες περιοχές ή για κακώς κείμενα που μπορεί να αφορούν έναν δρόμο. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε έτσι μια μεγαλύτερη ευαισθησία στο να ολοκληρωθεί και η ενημέρωση. Όμως, θα σας μεταφέρω κάποια μηνύματα σε αυτό που είπατε με τις χωματερές. Ένα θέμα που ζητούν οι πολίτες, κύριε Δήμαρχε, είναι ο καθαρισμός των κάδων, το πλύσιμο των κάδων. Ναι. Ότι πάρα πολλά χρόνια έχουν να πληθούν οι κάδοι. Και επίσης, τι γίνεται με όλους αυτούς που αφήνουν ολόκληρα έπιπλα δίπλα στους κάδους, κάνοντας μικρές χωματερές μέσα στις γειτονιές? Αυτό είναι το ζήτημα με τα ογκώδη, το οποίο είναι και αυτό πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα και έχει οξυνθεί στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Αρκετά. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Αυτό, όταν το σύστημα το οποίο θα αναπτύξουμε, θα αποδώσει, θα αντιμετωπίζεται με τα πράσινα σημεία. Εκεί θα εναποτίθενται τα ογκώδη. Και τα πράσινα σημεία θα είναι και σημεία καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης. Έχουμε πράσινα σημεία αυτή τη στιγμή? Έχουμε στο σχεδιασμό και δεν έχουμε στην πόλη. Mm-hmm. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Και πρέπει να τρέξουμε να τα φτιάξουμε. Τα πράσινα σημεία θα είναι, ας πούμε, νέοι κάδοι που θα μπορεί κάποιος να τοποθετήσει τα έπιπλα? Είναι οριοθετημένα οικόπεδα, μέσα στα οποία μπορεί κάποιος να αφήσει τα ογκώδη και στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και άλλες δράσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η ανταποδοτική ανακύκλωση, στην οποία θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα εγκαταστήσουμε, δηλαδή, τους οικίσκους της ανταποδοτικής ανακύκλωσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και υπάρχει και ένα βήμα παραπέρα, το οποίο έχει να κάνει με αυτό το οποίο, ξέρετε, ονομάζουμε κυκλική οικονομία, που τι είναι? Είναι ότι κάτι που φθήρεται και καταλήγει στα σκουπίδια, από τα σκουπίδια ξαναγυρίζει, μεταμορφώνεται και ξαναπαράγεται. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια κέντρα, για τα οποία στον τοπικό μας σχεδιασμό, που είναι μέρος του περιφερειακού σχεδιασμού, έχουμε επίσης την πρόβλεψη. Αυτά θα πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Υπήρξαν λόγοι για τους οποίους καθυστερούν πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Ναι, αλλά αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Εδώ σημαντικό ρόλο, κύριε Δήμαρχε, παίζει και το κομμάτι της αστυνόμευσης όσον αφορά την καθαριότητα. Δηλαδή, είναι αλήθεια. Αν εγώ μπορώ να πάω να αφήσω ένα ολόκληρο δωμάτιο με έπιπλα σε ένα κάδο και κανείς δεν μου επιβάλλει ένα πρόστιμο ή έστω μου κάνει μία επίπληξη, θα το κάνω συνεχώς. Επειδή ζω στην περιοχή των Καμινιών, θέλω να σας πω ότι στα Καμίνια συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό, να αφήνουν ολόκληρα έπιπλα σε κάδους.
με το πλήσιμο των κάδων. Είναι, πόσο δύσκολο είναι από την Δημοτική Αρχή μία φορά το μήνα να πλύνονται οι κάδοι που ήδη υπάρχουν σε περιοχές του Ηρακλείου. Και επίσης θα ήθελα λίγο να μου απαντήσετε και το κομμάτι της χωροθέτησης. Δηλαδή υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόβλημα στις γειτονιές με τους κάδους που μεταφέρονται δεξιά και αριστερά γιατί κανείς δεν τον θέλει έξω από το σπίτι του. Ναι. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω για τα ογκώδη, διότι είπα τα πράσινα σημεία όταν γίνουν και θα αναρωτηθεί ο τηλεθεατής μας, ωραία, αλλά μέχρι να τα φτιάξεις τα πράσινα σημεία τι θα κάνουμε. Τηλέφωνο είναι η απάντηση. Τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας, ραντεβού για αποκομιδή. Μάλιστα. Παρακαλώ μην αφήνετε τα επιπλά σας δίπλα σε κάδους ή οπουδήποτε. Είμαστε σε θέση να τα απομακρύνουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό. Ξέρετε, πρέπει να επικοινωνηθούν και ορισμένα πράγματα. Πρέπει να επικοινωνηθούν καλύτερα για να αξιοποιούμε την δυνατότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Κατανοητό. Όταν στο μέλλον αποκτήσουμε κάτι καλύτερο, θα πάμε σε αυτό. Είπατε για το πλήσιμο των κάδων. Πολύ συχνότερα πρέπει να πλένονται οι κάδοι. Το μία φορά το μήνα είναι πάρα πολύ λίγο. Έτσι, το ότι οι κάδοι είναι βρώμικοι και ότι είναι και διαρκώς ανοιχτοί. Μεγάλο πρόβλημα ότι η κάδη είναι ανοιχτή όταν είναι μισογεμάτη και γεμάτη και ξέχυλη πολλές φορές. Αυτό είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εδώ έτσι. Οι πολίτες, κύριε Δήμαρχε, λένε ότι το Ηράκλειο λέει διαχρονικά παρουσιάζει δύο διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, μία εικόνα καθαρής πόλης στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, και μία εντελώς διαφορετική εικόνα στις συνοικίες. Και εδώ εγώ θα προσθέσω και το κομμάτι των περιαστικών περιοχών του Ηρακλείου, ναι, των παλαιών καποδιστριακών δήμων, γιατί και εκεί, ναι, τίθεται θέμα καθαριότητας. Βέβαια. Είναι ακριβώς έτσι. Και μέσα σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε είναι να λιάνουμε και αυτήν την αντίθεση το κέντρο που μπορεί να δίνει μια εντύπωση και η εντύπωση να αντιστοιχεί και σε μια πραγματικότητα και μετά οι γειτονιές να είναι ένας άλλος κόσμος. Αυτό, ξέρετε, δεν το ζούμε μόνο στην καθαριότητα, το ζούμε και σε ό,τι αφορά έργα, σε ό,τι αφορά πεζοδρομήσεις, σε ό,τι αφορά την μέριμνα για το δημόσιο χώρο και είναι μία αδικία. Το Ηράκλειο ζει με αυτήν την αδικία και θέλουμε να αυτό να πάψει να συμβαίνει. Είπαμε λοιπόν για το πλήσιμο των κάδων, είπαμε για την μετακίνηση των κάδων. Οι κάδοι πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις. Άρα θα επανεξετάσετε τη χωροθέτηση. Κοιτάξτε, η χωροθέτηση των κάδων προκύπτει από έναν γενικό σχεδιασμό με συγκεκριμένες αποστάσεις. Και σε αυτούς επίσης τους κάδους θα προσθεθεί και ο καφέ κάδος, ο Σονούπο, που είναι ο κάδος για τα οργανικά απόβλητα. Τι γίνεται με αυτόν τον πληθωρισμό κάδων. Εγώ πρέπει να σας πω ότι από την αρχή θεωρούσα ότι θα πρέπει όσο είναι δυνατόν να μειώσουμε αυτούς τους πλαστικούς κάδους. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην εγκατάσταση πολλών βυθιζόμενων κάδων. Αυτό έχει μελετηθεί. Θα μειώσουμε κατά συνέπεια σε έναν βαθμό αυτούς τους κάδους, τον οποίον η διαχείριση, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, οι κάδοι να κλείνουν, έτσι, κάποια στιγμή αυτό το σύστημα θα πρέπει να αντικατασταθεί. Κύριε Δήμαρχε, θα σας πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ξέρετε ότι οι δημότες σας στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα. Θα σας μεταφέρω αρκετά ερωτήματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.